κάνω μια αναπορία. Βλέπουμε πολλά παιδάκια που έχουν αυτά τα βρουλάκια, τα υπέροχα. Ποιος τους τα κάνει στο σπίτι του, μάμα τους. Ξέρετε να κάνουν τέτοια. Ναι, εσύ ξέρεις. Ξέρεις και εσύ, Σοφία. Ένα βρουλάκι είναι, Κωνσταντίνα. Ακριβώς, παιδιά. Και λέγει η Σοφία, ούτε πώς ξέρουμε εμείς να κάνουμε έτσι βρουλάκια. Ρε, Κωνσταντίνα μου, τώρα τρία... Δεν είναι τρία, από πάνω είναι βρουλάκια φυτευτά. Εφύτευτος τούτος. Πάντα σε όλες τις μανούλες που κάνουν αυτά τα βρουλάκια, συγχαρητήρια, μπράβο, γιατί είναι πάντα χτενισμένα τα κοριτσάκια, ρε παιδιά. Εγώ έναν κότσο όσο του καταφέρνω να αριστοκράσω. Εχθές. Ναι, τα είδες όμως ότι χωρίς τρέλα ήταν λίγο ζαβί, ήταν λίγο έτσι. Ναι, αλλά είναι αυτό το πιο street style. Είναι street style, εμείς αυτό πουλούμε. Εντάξει, αυτό. Κρατήστε αυτό, μην κάνετε πλεξούδες. Αυτό ξέρουμε να κάνουμε. Αλλά αυτά τα ωραία τα κοριτσάκια που βλέπουμε το κεφαλάκι τους περιποιημένο. Μπράβο στις μανούλες που... Και που κάθονται κιόλας στα μωρά και κάνουν τους. Νομίζω ότι δεν είναι το πιο δύσκολο. Εμένα με το ζόρι κάθεται δυσκάμω έναν έτσι. Ναι. Γιατί αν θέλεις να κάνεις φλεξούδες, βρουλάκια κλπ. Μπορείς να έβρισκες στο διαδίκτυο, λέει ο Άντριου. Αλλά το θέμα είναι να κάτσει το μωρό. Ναι. Τούτο είναι το πρόβλημα. Με βίντεο του διαδικτύου μπορεί και να κάτσει όμως το μωρό, να κάνει το ίδιο μαλλί. Να το παρακολουθεί την ίδια ώρα. Ναι. Σωστό. Μέσα από σήμερα που πήρα την έπειρα εγώ σχολείο και πήρε την άλλο σύνταλος επειδή το μωρό στο σχολείο. Σε μαγιασμένη. Θα τα δείξω σε λίγο. Έχω φωτογραφία. Ξεμαλιασμένη επειδή. Επιμελώς ατιμέλητη. Ή ατιμέλητη επιμελώς. Είναι το μπόχο style αυτή τη φορά. Μπόχο τελείως σήμερα το καημένο με το μωρό. Δεν την πήρα εγώ σχολείο σήμερα. Έτσι έχω παπά στη στιγμή. Πάμε παρακάτω. Άκουσε το νεκτάριο για τα μαλλιά. Ξέρετε, η μάνα, στείλει μου φωτογραφία να δω πώς εμπήρε το μωρό σχολείο. Τα ρούχα τις έβαλες. Τέλεια, μια χαρά περιποιημένη ήταν έτσι. Φτάνει που έκαμε τα δόντια της, ενύφτηκε, ήταν εντάξει. Μην το κάνουμε χειρότερα, μα με παρακάτω για να έρθει μήνυμα. Στον μπάσκετ.